Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Τα νέα είναι πολύ σημαντικά έτσι εδώ για την περιοχή μας. Η Ελλάδα μπαίνει και αυτή στο blockchain μέσω της JP Morgan. Έγινε πριν μερικές μέρες μία συμφωνία. Μπαίνουν και στο παιχνίδι και οι Σαουδάραβες. Τα νέα είναι πολύ θετικά γενικά για τα κρυπτονομίσματα και ανέβηκε κιόλας και η τιμή του bitcoin τις τελευταίες ώρες έτσι ένα πολύ δυνατό pump, όπως είχα προβλέψει ότι ο Φεβρουάριος θα πάει πάρα πολύ καλά και θα δούμε και κάποια άλλα γενικότερα νέα της αγοράς. Όπως είπα, είχα προβλέψει το bottom του bitcoin χρησιμοποιώντας αυτόν εδώ τον δείκτη των Williams VixFix και από ό,τι φαίνεται δεν με έχει προδώσει γιατί και εγώ αυτούς τους δείκτες τον τελευταίο καιρό τους χρησιμοποιώ. Επίσης χρησιμοποίησα και έναν άλλον δείκτη, τον D-Marker, έναν custom που έχω, ο οποίος και αυτός εδώ βλέπετε μου είχε ανοίξει ένα νι που και αυτός θεωρητικά έχει προβλέψει το bottom του bitcoin. Όσο εσείς φοβόσασταν, οι φάλαινες αγοράσανε τεράστια νούμερα του bitcoin, θα τα δούμε σε λιγάκι αυτά. Αυτή έτσι η άνοδος του bitcoin είναι σημαντική. Δεν έχουμε ξεφύγει βέβαια από τα εισαγωγικά χειρότερα, αλλά είναι έτσι ένα πολύ θετικό δείγμα ότι ο Φεβρουάριος θα πάει πάρα πολύ καλά. Μάλιστα έκανα και ένα fractal εδώ να το δούμε. Να βγάλω λίγο αυτόν τον δείκτη. Χρησιμοποίησα τον 820 που είναι έτσι ένας αγαπημένος δείκτης στο daily. Λοιπόν, και τι έκανα, άμα δούμε τώρα εδώ το διάγραμμα αυτό σε σχέση με το διάγραμμα εδώ από τον Νοέμβριο και μετά, θα δείτε ότι έκανε μια προσπάθεια επίσης εδώ να σπάσει το αρνητικό trend και να πάμε σε ένα θετικό trend, να πάει δηλαδή η πράσινη γραμμή πάνω από την μπλε, 8 δηλαδή πάνω από τον 820. Και άμα δείτε εδώ έτσι κατά περίεργη σύμπτωση, αν δηλαδή βάλουμε εδώ το χαρακάκι και μετρήσουμε μετά από πόσες μέρες έκανε το break, ας πούμε, είναι γύρω στις 42 μέρες και αν το βάλουμε επίσης και εδώ θα δείτε ότι είναι περίπου 40 μέρες, 41 μέρες, δηλαδή θέλουμε λίγο ακόμα να κάνουμε το κροσάκι εδώ το αντίστοιχο, δηλαδή πιστεύω ότι σε μερικές μέρες, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε και το πολυπόθητο cross εδώ του 820. Εντάξει, δεν σημαίνει ότι θα το κάνει τις ίδιες μέρες, αλλά είναι έτσι ένα θετικό ότι το bitcoin θα πάει καλά, όπως είπα. Τώρα, αν γυρίσουμε βέβαια αν χρησιμοποιήσουμε μάλλον τον Gaussian Channel, στο weekly, είμαστε ακόμα μέσα στο κανάλι του Gaussian, το weekly λίγο διαφορετικό σε σχέση με τις 5 μέρες. Για να πούμε πλέον ότι είμαστε έτσι σε ένα bull run, θα πρέπει η τιμή του bitcoin να πάει πάνω από τις 50.000, 51.000 για να πούμε πλέον ότι ξεκίνησε έτσι ένα καλό bull run. Λοιπόν, θα τα δούμε. Γενικά είμαι αισιόδοξος όπως έχω ξαναπεί. Τώρα, αυτές τις ώρες που το bitcoin έκανε αυτό το μεγάλο το pump, γίνανε αρκετοί liquidated, πιο πολύ βέβαια ήταν short, γύρω στα 138 εκατομμύρια τις τελευταίες 24 ώρες και 37 εκατομμύρια ήταν οι longs. Λοιπόν, μία άλλη έτσι τεχνική ανάλυση από τα παιδιά από το Crypto Hellas, τα οποία έχουν και το official support της Binance Greek. Μου δώσανε εδώ πέρα αυτό το γράφημα, στο οποίο δείχνει εδώ ότι έχουμε μία αντίσταση εδώ από τις 40 με τις 43.000. Όταν πλέον περάσουμε και τις 43.000 εδώ που δείχνει το γράφημα, ακόμα τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Θεωρώ ότι δεν θα είναι και πολύ δύσκολο να σπάσει αυτό το support εδώ, αυτή την περιοχή. Λοιπόν, όπως είπα, οι φάλαινες αγοράζουν συνεχώς. Παρακολουθώντας αυτή εδώ τη φάλαινα, θα δείτε ότι αρχές Φεβρουαρίου αγοράζει συνέχεια, αγόρασε 207 bitcoin πρώτη του μηνός, 2, 3, 4 αγοράζει απανωτά, 349 εδώ, 325, 274. Επίσης κάποια άλλη φάλαινα εδώ έχει αγοράσει
νομίζω τέλος, όχι πρώτη του μηνός, πρώτη Δευτέρου 2022 αγόρασε 44.000 κομμάτια, 40.000 εδώ, άλλα 10.000. Γενικά οι φάλαινες όλη αυτή την περίοδο αγοράζανε full bitcoin. Η νούμερο ένα φάλαινα εδώ στο γράφημα, διότι αυτό το γράφημα είναι το οι πιο πλούσιες φάλαινες, top 100 rich bitcoin addresses. Αυτός εδώ συγκεκριμένος πούλησε τέλος του Ιανουαρίου γύρω στα 12.000-13.000 bitcoin. Εντάξει, γενικά αυτός πουλάει, αλλά κάποιες άλλες φάλαινες αγοράζουν. Λοιπόν, ένα άλλο γράφημα έτσι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, το συγκεκριμένο, είναι από τον Glassnode και μας δείχνει τα transactions fees στο blockchain. Ποιο είναι τώρα το περίεργο της υπόθεσης? Είναι ότι εδώ το 18 και το 20 με αρχές 21 είχαμε ένα τεράστιο peak εδώ και ακολούθησε αναλόγως και η τιμή. Εδώ τώρα τι είναι το περίεργο που έτσι να μας κάνει όλους να σκεφτούμε τι μπορεί να γίνει με το bitcoin? Ότι παρόλο που εδώ δεν είχαμε μεγάλο, ας πούμε, όγκο συναλλαγών, transaction fees, γιατί αυτό μετράει στην ουσία και τις συναλλαγές, θα δούμε ότι το bitcoin έκανε all time high και μετά από 3-4 μήνες είχαμε έτσι την πτώση. Φανταστείτε τώρα αυτό εδώ, το γράφημα ας πούμε, να εφαρμοστεί στο μισό του. Πού μπορεί να πάνε οι τιμές των κρυπτονομισμάτων? Δηλαδή φανταστείτε ότι χωρίς μεγάλο volatility είχαμε all time high και χαμηλό πάλι επίσης. Φανταστείτε τώρα το μισό αυτού νου, πού μπορούν να φτάσουν οι τιμές των κρυπτονομισμάτων. Κρατήστε το αυτό για αυτή τη χρονιά. Λοιπόν, όπως είχα πει και εγώ, βγήκανε πάρα πολλοί αναλυτές και λέει μην περιμένετε, λέει, το bitcoin να πάει στις 30.000, θα το περιμένετε για χρόνια. Και λέει και αυτός αυτό που είναι γνωστό, ότι ένα μεγάλο ρόλο στην τιμή των κρυπτονομισμάτων παίζει το δυνατό το δολάριο. Όταν είναι δυνατό το δολάριο, αυτό σημαίνει ότι τα κρυπτονομίσματα χάνουν σε αξία και ακριβώς το ανάποδο. Περιμένουμε δηλαδή τώρα το δολάριο τις επόμενες εβδομάδες να αρχίζει να πέφτει, οπότε και αυτό είναι έτσι θετικό για τα κρύπτο, γιατί θα αρχίζουν να ανεβαίνουν. Λοιπόν, ένα άλλο έτσι πολύ ωραίο νέο για τους φίλους μας τους Κύπριους είναι ότι 7 εταιρείες κρυπτονομισμάτων έχουν κάνει αίτηση να ανοίξουν ανταλλακτήρια, centralized exchange. Και λέει ότι είναι 7 και έχουν καταθέσει αίτηση στην Επιτροπή Κεφαλαιοαγοράς Κύπρου για την απόκτηση άδειας παρόχου υπηρεσιών κρυπτοπεριουσιακών στοιχείων. Δεν ξέρω βέβαια ποια είναι τα ανταλλακτήρια. Εδώ λέει ότι τα πιο γνωστά ανταλλακτήρια εξοικονομημένα στον κόσμο είναι, λέει, Binance, Coinbase, FT, Kraken κτλ. Τέλος πάντων, σε αυτές οι 7 αιτήσεις έχουν γίνει μέσα στα πλαίσια της επίδοσης πολιτικής της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς και πρόκειται για εγγραφή στα Μητρώου της Επιτροπής Κεφαλαιοαγοράς Κύπρου. Και μάλιστα, σύμφωνα λέει και με πληροφορίες, δεν είναι αντίθετη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό. Οπότε έτσι είναι ένα πολύ σοβαρό νέο αυτό για την Κύπρο και γενικά για την Ελλάδα και για τη γενικότερη περιοχή. Να πούμε έτσι και μπράβο στους Κύπριους, γιατί γενικά οι Κύπροι είναι δυναμικοί σε τέτοια θέματα, σε επενδυτικά θέματα. Θεωρώ ότι και εδώ στην Ελλάδα κάποια στιγμή θα βάλουμε λίγο μυαλό. Λοιπόν, εντάξει, εδώ τώρα θα μιλήσουμε τώρα για τα επιτόκια. Γιατί βγάλανε μία είδηση ότι η Τράπεζα της Αγγλίας, λέει, θα αυξήσει, λέει, τα επιτόκια, λέει, 0,5% και είναι, λέει, πρώτη τράπεζα, λέει, που κάνει αυτή την αύξηση των επιτοκίων από το 2004. Λοιπόν, θέλω να σας δείξω τώρα ένα άλλο γράφημα πολύ ωραίο, ποιος θα είναι ο αντίκτυπος των επιτοκίων αν ανέβουν, και ένα ιστορικό γράφημα που βρήκα εδώ, πόσο τελικά επηρεάζουν οι
τις αγορές, η αύξηση ή όχι η μείωση των επιτοκίων. Ο πίνακας αυτός είναι από τον Dow Jones και η πάνω πλευρά εδώ δηλαδή είναι όταν γίνονται μείωση των επιτοκίων και η κάτω πλευρά είναι όταν γίνεται η αύξηση των επιτοκίων. Θα δείτε ότι είτε τα μειώνουν τα επιτόκια είτε τα αυξάνουν, δεν έχει επί της ουσίας κάποια επίδραση στους, στους δείκτες των χρηματιστηρίων του Dow Jones, του S&P 500 και του Nasdaq. Μάλιστα εδώ που έβλεπα την κάτω πλευρά που όταν αυξάνουν τα επιτόκια είχαν και θετικό δηλαδή πρόσημο τα χρηματιστήρια. Άρα άλλος αυτός ο ντόρος που γίνεται για την αύξηση των επιτοκίων είναι έτσι για να το κάνουμε κουβέντα. Αν η αγορά έχει bullish, είναι πολύ καλά τα νέα γενικότερα, δεν επηρεάζεται καθόλου από τα επιτόκια, από την αύξηση των επιτοκίων. Και σε όλο αυτό το χαμό που γίνεται με τα πολύ καλά νέα, βγήκανε και οι Σαουδάραβες και θα μπουν και αυτοί στα κρυπτονομίσματα. Όπως είχα πει κατά καιρού σε διάφορους, θα επενδύσουν λέει, και στο Metaverse και στο Blockchain Technology. Το ποσό το οποίο θα επενδύσει το Βασίλειο είναι λέει, γύρω στα 6,4 δισεκατομμύρια. Μεγάλα νούμερα και πιστεύω ότι είναι αρχή μόνο, γιατί σίγουρα θα ρίξουν αρκετά περισσότερα χρήματα στο χώρο των κρυπτονομισμάτων, στο Metaverse και στο DeFi πιστεύω, παρόλο που δεν λέει εδώ για DeFi. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα ότι αν μπουν οι πετρελιάδες στα κρυπτονομίσματα, πού θα πάνε οι τιμές τους. Τώρα, και ενώ κάποιοι προσπαθούν να αυξήσουν τα επιτόκια, οι τράπεζες καταργούν τους τόκους γενικότερα. Εντάξει, γενικά τα επιτόκια τα τελευταία χρόνια ήταν από το, εδώ ένα ωραίο γράφημα, από το 2015 μέχρι το 2021, δίνανε 0,19 και 0,11 στους ιδιώτες και στις επιχειρήσεις. Το κόκκινο είναι των επιχειρήσεων. Από 0,19 το φτάσανε στο 0. Και από το 0,11 το ξαναφτάσανε πάλι στο 0. 0,02 δηλαδή. Εντάξει, κοροϊδεύουν τώρα. Οπότε πλέον τα λεφτά στην τράπεζα είναι δυστυχώς ή ευτυχώς είναι άχρηστα. Και φυσικά όλο αυτό το νέο αφορά και για τις, και για τους επενδυτές που έχουν πολλά λεφτά στις τράπεζες, δεν είναι μόνο για αυτούς που έχουν 1.000 ευρώ και 5.000, μιλάμε και για ποσά 200.000 εδώ που λέει. Λοιπόν, πάμε να δούμε και το άλλο το σημαντικότερο νέο κατά τη γνώμη μου. Είχα ανεβάσει ένα άρθρο στις 15 Δεκεμβρίου και είχα το συγκεκριμένο ακριβώς και είχα αναφέρει ότι από το 2022 και μετά θα αλλάξουν πολλά στην Ελλάδα και το συγκεκριμένο άρθρο έλεγε ότι η JP Morgan έχει ανοίξει λέει ένα κατάστημα και έχει πλάνα να αγοράσει την Viva Wallet. Εντάξει, δεν είχα δώσει και εγώ μεγάλη βαρύτητα στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά αυτό που μου είχε κάνει έτσι μεγάλη εντύπωση είναι ότι στο LinkedIn, γιατί έχω και προφίλ στο LinkedIn, η JP Morgan πριν από ένα μήνα και είχε βάλει και άλλη αγγελία, αναζητούσε blockchain researcher engineer και έτσι έκανα και ένα γρήγορο review των χαρακτηριστικών που ψάχνει, τα job description. Γενικά έψαχνε και τεχνικά skills να ξέρεις από προγραμματισμό, αλλά και να ξέρεις και από AML, money laundering, artificial intelligence, να είσαι επίσης και designer, να ξέρεις και από security, PKI, authentication πρωτόκολλα κλπ. Και μου είχε κάνει εντύπωση διότι δεν το είχα συνδυάσει το job description με το άρθρο αυτό. Θεώρησα δηλαδή ότι το blockchain που αναζητάει εδώ στην Ελλάδα, έλεγα μήπως είναι remotely, αλλά τελικά πριν από μερικές μέρες έγινε το deal της Viva Wallet με την JP Morgan και ο Γεωργακόπουλος, ο οποίος είναι head, είναι global head of JP Morgan Payments, έχει πολύ μεγάλη θέση στην εταιρεία, θα το δούμε λίγο το προφίλ του. Είναι από το 2007 στην JP Morgan, πολλά χρόνια δηλαδή. Δεν έχει και πολλά links, η αλήθεια είναι. Πήγα να κάνω ένα connect, δεν με άφησε, δεν πειράζει.
Λοιπόν, και ο οποίος ο Γεωργακόπουλος τι είπε. Αγοράσαμε, λέει, τη Viva Wallet γιατί έχει την καλύτερη τεχνολογική πλατφόρμα στην Ευρώπη. Λοιπόν, ωραία μέχρι εδώ και τα λοιπά. Λοιπόν, και τι θέλει τώρα να κάνει η JP Morgan, εκτός από την ανάπτυξη της εταιρείας, θα δημιουργηθεί ένα τεχνολογικό hub εδώ για την έρευνα και πειραματισμό με καινοτόμα ψηφιακά εργαλεία, τα οποία θα βρίσκονται στην πρωτοπορία μιας εντελώς νέας αντίληψης πληρωμών. Συγκεκριμένα, στον τεχνολογικό κόμβο που η JP Morgan πρόκειται να εγκαταστήσει στη χώρα μας, αρχικά μια ομάδα από 50 εξειδικευμένους μηχανικούς ηλεκτρονικών υπολογιστών, η οποία πολύ σύντομα θα διεύρυνθεί και θα εργαστεί στους τομείς του blockchain, το υπόβαθρο, λέει, των κρυπτονομισμάτων και όχι μόνο, της τεχνητής νοημοσύνης και άλλα. Και εδώ το άρθρο λέει ότι σε αυτό το... τη θέση, λέει, κλειδί, λέει, βρίσκεται ένας Έλληνας. Πού θα ήταν όμως, στο εξωτερικό θα ήταν ο Έλληνας, δεν θα ήταν εδώ. Λοιπόν, και εξηγεί και τα λοιπά εδώ κάποια πράγματα για τις συμφωνίες και τα λοιπά που είχαν ξεκινήσει από το 2021. Ο Γεωργακόπουλος, λέει, θεωρεί εξαιρετική τεχνολογική λύση, λέει, που έχει, λέει, το eViva. Και πάμε τώρα εδώ, όπως αποκαλύπτει ο κύριος Γεωργακόπουλος, JP Morgan θα προχωρήσει στο άμεσο διάστημα των επόμενων μηνών σε μια ακόμα σημαντική επένδυση στην Ελλάδα. Ο κλάδος του οποίου προϊστάνται ο ίδιος αυτός των πληρωμών, όπου η JP Morgan κατέχει τα πρωτεία παγκοσμίως, περιλαμβάνει ξεχωριστό τμήμα ένα εργαστήριο νέων τεχνολογικών υπό την ονομασία Onyx. Το μέλλον, λέει, των πληρωμών, ενώ φυσικά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ακρίβεια, είναι πολύ πιθανό ότι θα ακολουθήσει τροχιά προς τη λεγόμενη τεχνολογία κατανεμημένου καθολικού, λέει, της DLT, δηλαδή Distributed Ledger Technology. Με αυτή την, λέει, με αυτή συνδέονται τα κρυπτονομίσματα, οι διασφαλισμένες συμβάσεις νέου τύπου, smart contracts, το αύριο, λέει, της πληροφορικής με τους κβαντικούς υπολογιστές, η κρυπτογραφία, αλλά και πληρωσμές που θα εκτελούνται σε κλάσματα δευτερολέπτου χάρη σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνολογία είναι εχμής, λέει, χρειάζεται να γίνονται συνέχεια καινοτόμως και να δοκιμάζονται καινούργια πράγματα. Η ομάδα του Onyx βρίσκεται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχουμε επίσης κέντρα στην Ασία και το Ισραήλ, όμως τον πρώτο κόμβο της Onyx επί εδάφους Ευρωπαϊκή Ένωση θα τον εγκαταστήσουμε στην Ελλάδα. Άρα η Ελλάδα θα γίνει ένα τεχνολογικό hub blockchain στην περιοχή. Πάμε πάλι blockchain στην περιοχή. Γιατί η Ελλάδα, ως γνωστόν, έχει μια γεωγραφική θέση η οποία είναι κομβικό σημείο και στρατηγική. Λοιπόν, η JP Morgan, λέει, έχει δημιουργήσει, λέει, δικό της ψηφιακό νόμισμα σε τεχνολογική πλατφόρμα παρόμοια με αυτή των κρυπτονομισμάτων, αλλά με εντελώς διαφορετική φιλοσοφία. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε τώρα, όλες οι μεγάλες εταιρείες μπαίνουν και αυτοί στο χώρο του blockchain, με διαφορετικό, βέβαια, με δικά τους εργαλεία, αλλά δεν μας νοιάζει. Εμείς κρατάμε ότι πλέον το blockchain σαν τεχνολογία ήρθε και θα μείνει. Λοιπόν, τώρα το προφίλ του εδώ πέρα, από ό,τι είδα, να το κάνουμε εδώ πέρα activity. Εδώ μιλάει με τον κύριο Αντίπα, ο οποίος είναι ο ιδρυτής της Viva Wallet. Ενδιαφέρον είναι το προφίλ του, εντάξει. Εδώ πριν ένα μήνα, λέει, συγχαρητήρια για τα στην ομάδα του Onyx. Επίσης έχουν κάνει συνεργασία και με την Siemens. JP Morgan Develop Blockchain Systems for Siemens Payments. Μεγάλες εταιρείες μπαίνουν στα blockchain. Και το περίεργο, βέβαια, είναι ότι η JP Morgan έχει πει πολλές φορές ότι έχει μετανιώσει, ότι έλεγε ότι τα κρυπτονομίσματα είναι απάτη, και έχει παραδεχτεί ότι είναι, λέει, έχουν κάνει λάθος γύρω από το bitcoin, και εννοείται και για τα κρυπτονομίσματα και για την τεχνολογία του blockchain. Λοιπόν, όπως έχω ξαναπεί, stay in the game
και τα καλύτερα έρχονται. Λοιπόν, ένα like και ένα subscribe κάντε για εσάς τους καινούριους που βλέπετε το κανάλι, για να κάνετε και το καμπανάκι να το πατήσετε για να σας έρχονται ενημερώσεις. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.